Δεν είμαι διατεθειμένος να μείνουν 20 συνάδελφοι χωρίς να μιλήσουν. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό το μόνο που θα κάνω είναι να διαβάσω από τα πρακτικά, σελίδας 258-259, την τότε τοποθέτηση του κύριου Μανιάτη. Βεβαίως, οι καφετζίδες, οι μπακάλιδες και οι μανάβιδες στα χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων θα κλείσουν. Γιατί προφανώς πια δεν βολεύει την κυβέρνηση στα χωριά να μαζεύονται οι άνθρωποι και να συζητούν τα προβλήματά τους. Δεν μίλησε για κριτική. Ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην κριτική ανταλλαγή επιχειρημάτων. Σκοτώνεται από το ψέμα. Ο κύριος Βρούτσης, ο κύριος Μανιάτης, οι άλλοι που είπα προηγουμένως στην αγόρευσή μου και έχω εδώ τα αποσπάσματα και οποιοδήποτε από αυτούς θέλει θα τα διαβάσω δυνατά. Τι έκαναν στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου? Μια ρύθμιση που υπήρχε και που προστάτευε τους επαγγελματίες κάτω στις πόλεις και στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ισχυρίζονταν ότι δεν υπήρχε. Αυτό δεν είναι άποψη. Η ρύθμιση ήταν εκεί. Και σας είπα λοιπόν και προηγουμένως ότι ακριβώς επειδή δεν μπορείτε να αντιπαρατεθείτε με την αλήθεια, χρησιμοποιείτε το ψέμα. Το ψέμα όμως, ξέρετε, δεν πηγαίνει μακριά, κοντά ποδάρια έχει.